Κάλεσε και το ΚΚΕ να αναλάβει τις ευθύνες του, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς εννοώντας αυτό που ως σενάριο ρώτησα τον κύριο Έντμαν, ότι δηλαδή αν δεν στηρίξετε έστω και δια της ανοχής μία προοδευτική εντός εισαγωγικών, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ την εννοεί η κυβέρνηση, τότε μπορεί να πάμε σε δεύτερη κάλπη στις 2 Ιουλίου και να προκύψει η κεντροδεξιά κυβέρνηση και μάλιστα πιθανά και αυτοδύναμη. Κύριε Χατζηνικολάου, πώς θα το χρεωθείτε αυτό? Το ΚΚΕ το έχει δηλώσει, το έχει αποδείξει ότι δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή, στήριξη, εμπιστοσύνη, πείτε το όπως θέλετε, το ίδιο είναι επί της ουσίας, σε μια κυβέρνηση που θεωρούμε ότι έχει αντιλαϊκό χαρακτήρα. Γιατί δεν είναι το πρόβλημα πώς αυτοαποκαλείται μια κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να αποκαλεί την κυβέρνησή του προοδευτική. Επιμένετε, κύριε Γιώκα, σε εκείνο που λέγατε παλαιότερα, θυμάμαι παλαιότερα, το λέγατε 5,2 πολιτικές. Τώρα λέτε 6,2 πολιτικές. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι ίδιο πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ ίδιο κόμμα, με τη Νέα Δημοκρατία? Κύριε Χατζηνικολάου, ίδιο κόμμα δεν είναι κανένα μαζί με το άλλο. Λοιπόν, ούτε το σύστημα, αν θέλετε, έχει ανάγκη από ίδια κόμματα. Έχει ανάγκη από διαφορετικά κόμματα για να μπορεί και η δυσαρέσκεια από τη διακυβέρνηση του ενός να μεταγγίζεται πότε στον έναν, πότε στον άλλον. Άρα, ίδιο κόμμα με το άλλο δεν είναι κανένα. Όμως, στα στρατηγικά ζητήματα, στα κορυφαία ζητήματα, σε αυτά που στις 22 του Μαΐου ή στις 3 Ιουλίου ή όποτε καθορίσουν την πορεία του λαού και της χώρας, σε αυτά τα ζητήματα ναι, συμπίπτουν. Και είναι ένα ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, και το ξέρετε κι εσείς με τις εκπομπές που κάνετε, ότι προεκλογικά η συζήτηση που γίνεται αφορά το πώς και το ποιος. Αυτά είναι τα ερωτήματα που τίθενται και όχι το τι. Όχι το τι θα εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση, αλλά ποιος θα είναι πρώτος, με ποιον θα συνεργαστεί και ούτω καθεξής. Δεν γίνεται προγραμματικός διάλογος, λέτε. Δεν γίνεται διάλογος πάνω στα κρίσιμα και στρατηγικά ζητήματα. Και όχι τυχαία, κύριε Χατζηνικολάου. Κατά τη γνώμη μας, δεν είναι τυχαίο αυτό. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι στα κορυφαία ζητήματα συμπίπτουν. Για να καταλάβω. Ναι. Το όχι του ΚΚΕ σε συμμετοχή σε κυβέρνηση. Το όχι του ΚΚΕ είναι σταθερό και αταλάντευτο. Λέγεται τώρα, θα υποθεί και το βράδυ των εκλογών και την επόμενη μέρα. Και αν θέλετε, επειδή άκουσα χθες την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, είναι και αποκρουστική, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί το λέτε? Είναι αποκρουστική, θα σας πω γιατί. Γιατί είναι αποκρουστικό να ζητά να υπάρξει μια κυβέρνηση ευρύτερη της κεντροαριστεράς? Είναι αποκρουστική αυτή η θέση που λέει ότι εγώ θα κάνω κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας, για να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα που το θεωρώ προοδευτικό. Εμείς λέμε ότι δεν είναι προοδευτικό, κάθε άλλο παρά προοδευτικό είναι. Μου λείπουν 5-10, ποιος θα τσοντάρει? Είναι μια αγοραία αντίληψη περί πολιτικής, κύριε Χατζηνικολάου. Και αν οι προοδευτικοί άνθρωποι μέχρι σήμερα είχαν πάρα πολλούς λόγους να τιμωρήσουν και να γυρίσουν την πλάτη στον κύριο Τσίπρα, ο τρόπος αυτός που πολιτεύεται, λοιπόν, είναι ένας ακόμη λόγος. Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να τσοντάρει. Θα έρθω ξανά σε εσένα. Η ιστορία όλων τους έχει δείξει ότι ισχύει το σφουγγάρι. Για όλους ισχύει το σφουγγάρι. Για μας δεν ισχύει το σφουγγάρι. Έτσι, το παρελθόν όλων, δημοψηφίσματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που δεν θα συγκυβερνούσαν ποτέ και συγκυβέρνησαν, για όλους ισχύει το σφουγγάρι. Που σημαίνει ότι αφήνετε ανοιχτό και το ενδεχόμενο στη σκέψη σας, κύριε Γιώκα, του μεγάλου συνασπισμού. Να δούμε τα δύο μεγάλα κόμματα να συγκυβερνούν κάποια στιγμή. Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, η αντικειμενική κοινή προγραμματική βάση για όλα τα ενδεχόμενα. Αν ανατρέξετε σε τελευταία 4 χρόνια, δείχνει και ιστορία. Αν ανατρέξετε σε τελευταία 4 χρόνια, ότι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ συγκρίνουν. Κάνετε όμως δεύτερη τοποθέτηση, δεν έχουν μιλήσει. Και το πάω στον κύριο Τσίπρα, παρακαλώ. Συνεργασίας πάντως, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει εμπειρία από κυβερνήσεις συνεργασίας. Πού αναφέρεστε? Ξέρετε πολύ καλά. Στην κυβέρνηση Ζανετάκη. Αυτό ήταν ο ενιαίος συνασπισμός τότε, κύριε Μάτζιο. Δεν ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν μετείχε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ήταν ο ενιαίος συνασπισμός. Αποκηρύσσετε τη συμμετοχή σας στον ενιαίο συνασπισμό και έχουμε βγάλει και τα συμπεράσματά μας και από όλα αυτά. Ανέφερε πριν ο κύριος Μαρινάκης ορισμένα στοιχεία. Το επίτευγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού μειώθηκε μείον 7%. Παρά τις αυξήσεις, παρά τα market pass, παρά τα fuel pass κτλ. Επιχαίρουν ότι συγκρατείται ο πληθωρισμός. Ξέρετε, ο Γενικός Δείκτης Τιμών δεν λέει όλη την αλήθεια. Υπάρχει ο πληθωρισμός ως γενικός δείκτης
Και υπάρχει και ο πληθωρισμός των φτωχών. Υπάρχει ο πληθωρισμός των τροφίμων, υπάρχει ο πληθωρισμός στους λογαριασμούς ρεύματος. Ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι υψηλότερος από τον πληθωρισμό που βλέπουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι αυτό που εισπράττει ο ελληνικός λαός. Μιλάει για αυξήσεις στο τέλος της τετραετίας, 950 ευρώ και 1500 στο μέσο μισθό, αν όλα πάνε καλά. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Μπορούν να πάνε ή θα είναι ανέφελη η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και της ελληνικής οικονομίας μέσα σε όλα αυτά την επόμενη τετραετία? Το κύριο για μας είναι ότι στις 22 Μάη υπάρχουν ορισμένες σταθερές όλων των κομμάτων που κατά τη γνώμη μας αυτές αποτελούν το πολιτικό πρόβλημα. Πρώτον, Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι κοινός παρονομαστής όλων, δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να τα αμφισβητεί. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ένα ταμείο που κόβει χρήμα για τους λαούς της Ευρώπης. Είναι ένα ταμείο που συνοδεύεται με προαπαιτούμενα, συνοδεύεται με όρους. Ο στόχος της επενδυτικής βαθμίδας έχει αξιολογήσεις. Αξιολογήσεις όσον αφορά το αν προχωράνε ιδιωτικοποιήσεις, αν προχωράει τα αντεργατικά μέτρα, αν απαλλάσσονται οι τράπεζες και τα φαντς από τα κόκκινα δάνεια, που σημαίνει χιλιάδες πληστηριασμούς. Κοινό πρόγραμμα είναι η πράσινη μετάβαση, που ωραία ακούγεται η πράσινη μετάβαση, ακούγεται και φιλοπεριβαλλοντική. Όμως είναι αυτή η οποία ευθύνεται και για τους φουσκωμένους λογαριασμούς στα τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και για την απαξίωση εγχώριων ενεργειακών πηγών, όπως είναι ο λιγνίτης, που είναι πολύτιμος για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Είναι αυτά, είναι δεσμεύσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, υπάρχει εμπλοκή της χώρας μας. Αυτό λοιπόν είναι το κοινό πρόγραμμα που λέμε εμείς, η σύγκληση στα κρίσιμα και σταθερά, στα κρίσιμα ζητήματα. Γι' αυτό κύριε Χατζηνικολάου και η δική μας διαφωνία δεν είναι επί της διαδικασίας. Άκουσα πριν και τον εκπρόσωπο του Μέρα 25, αν προσκαλέσαμε, αν ήρθανε κτλ. Η δική μας διαφωνία δεν είναι επί της διαδικασίας, είναι επί της αρχής, είναι επί του χαρακτήρα της όποιας επόμενης κυβέρνησης και αυτά που πρόκειται να εφαρμόσει. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι οι παρατηρήσεις των συμπολιτών μας που ακούσαμε αποτυπώνουν αυτόν τον χαρακτήρα της ανάπτυξης, της αντιλαϊκής λέμε εμείς ανάπτυξης, που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις και με τις γνωστές συνέπειες. Τα νησιά που ακούσαμε, η Πάρος και η Σαντορίνη, τις επόμενες μέρες ήδη ετοιμάζονται να αποδεχτούν. Είναι και από τα πιο δυνατά τουριστικά νησιά. Βεβαίως. Ετοιμάζονται να αποδεχτούν χιλιάδες τουρίστες. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση, πανηγυρίζουν οι tour operators, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεταφορείς, για νέο ρεκόρ αφίξεων. Φαίνεται ότι θα είμαστε 15-20% πάνω από πέρυσι. Βεβαίως, έτσι είναι. Θα υπάρχει νέο ρεκόρ αφίξεων, κίνησης κτλ. Το αποτέλεσμα ποιο είναι για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, για τις λαϊκές οικογένειες που ενδεχομένως πάρα πολλές να μην μπορούν να κάνουν ούτε μία μέρα διακοπές, δεν μιλάω να πάνε στη Σαντορίνη, αυτό είναι όνειρο απατηλό. Λοιπόν, αλλά και για τους ίδιους τους νησιώτες. Τα ακούσαμε. Δομές υγείας οι οποίες είναι ανύπαρκτες ή υποστελεχωμένες, και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Πριν λίγες μέρες ο κύριος Τσίπρας από την ΚΟ είπε το εξής. Λέει, εκεί που δεν μπορεί το δημόσιο σύστημα υγείας να λύσει τα προβλήματα, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα. Και απάντησε την επόμενη μέρα ο κύριος Μητσοτάκης, μα αυτό λέει, το έχουμε νομοθετήσει ήδη. Αντί λοιπόν να στελεχωθούν οι δημόσιες δομές υγείας, ιδιαίτερα σε τέτοιες απομακρυσμένες περιοχές, νησιωτικές και ούτω καθεξής, λοιπόν, όλα πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Σχολική στέγη το ίδιο, εργαζόμενοι στον τουρισμό σε συνθήκες γαλέρας και αυτή την εκμετάλλευση, όπως και να τη μετρήσεις, είτε με Δήμητρες, είτε με Άρτεμις, είτε με Περσεφόνη, φτώχεια είναι όσο συντηρείται αυτός ο μηχανισμός της εκμετάλλευσης. Και την ίδια στιγμή, όπως σωστά υπόθηκε, με αυτό το σύστημα, το Airbnb, το ανεξέλεκτο κτλ., που ολόκληρες γειτονιές και στην Αθήνα και στο κέντρο της Αθήνας αναγκάζονται λόγω των ακριβών ενοικίων να μετακομίσουν σε πολύ φτηνότερες περιοχές. Ενέργεια. Κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε το μοναδικό κόμμα που λέμε και το υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται ένας κεντρικός σχεδιασμός για την αξιοποίηση όλων των μορφών της ενέργειας που έχει η χώρα μας. Χρειάζεται και οι ανανεώσιμες πηγές, όχι ανεξέλεκτα όμως.
χρειάζεται και ο λιγνίτης και η γεωθερμία και οι υδρογονάνθρακες και τα υδροελεκτρικά, τα οποία δεν θεωρούνται ανανεώσιμη πηγή, παρόλο που είναι η πιο καθαρή μορφή ενέργειας, προκειμένου να μειωθεί και το ενεργειακό κόστος και η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και να σταματήσει αυτό που έχουμε σήμερα, να έχει διαμορφωθεί με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα που το βλέπουμε στους λογαριασμούς. Τελειώνω με το εξής. Ο τελευταίος συμπολίτης μας είπε μια μαγική, κατά τη γνώμη μας, μια κρίσιμη λέξη. Θα πρέπει να χάσουν. Αυτό λέμε κι εμείς. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάπτυξη για όλους. Και για το κεφάλαιο και για τους εργαζόμενους, όλους αυτούς που περιγράψαμε πριν, η δικαιοσύνη για όλους, όπως λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος πρέπει να χάσει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Και γι' αυτό χρειάζεται δυνατό ΚΚΕ την επόμενη μέρα των εκλογών, για να μπορέσουμε να εμποδίσουμε μέτρα που ωφελούν το κεφάλαιο, να μπορέσουμε να αποσπάσουμε κατακτήσεις, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, μείωση των αντιλαϊκών φόρων, παρεμπόδιση πληστηριασμών. Τέτοιες προτάσεις και τροπολογίες καταθέσαμε στη Βουλή το προηγούμενο διάστημα και απορρίφθηκαν από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, και κυρίως να διαμορφώσουμε προϋποθέσεις για έναν δρόμο ανάπτυξης, αυτό είναι το κρίσιμο, που θα έχει στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες του λαού. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζήτημα.